Ανεβαίνουμε λίγο. Η νεαρή μας έχει παντρευτεί. Έχει κάνει και παιδιά. Μικρά παιδιά. Και μια μαμά με μικρά παιδιά είναι μια τρελή μαμά. Από τις Αγωνίες. Λέει λοιπόν. Πάντα μου αρέσει η κουζίνα. Να τηγανίζω, να βράζω, να τσιγαρίζω, να μαρινάρω, να ψάχνω για προμήθειες, να κουνίζω, αλλά και να τρώω. Ας δεν τους περιπτώσεις που μου σας αντολείτε ότι θέλω να πιάσω κάτι γρήγορα, ακόμα και τότε το σάντουιτς περίεχε κάποια χειροποίηση ως έρνευσης ή ομελέτα ήταν προσπαλημένη από άνοιγμα ή κάποιο ψαχμένο μυρωδικό. Η μανούλα της, επίσης, δεν μου διέρει απλά καλά, αλλά γεμίζει το σπίτι με μικρά συνεφάρια από αλεύρι, ζάχαρη, άγνη και πλημμυρίζει την κουζίνα με μυρωδιές από πίσω, φυσικά κατσαρόλας, απλά τα τσουρέκια και καίει καρότα. Αυτή η κοπέλα λοιπόν είναι από δέκτης, ενός μεγάλου πλούτου που έδωσε η μαμά της και είναι στο δικό της blog. Λοιπόν, έκανε το δικό της blog που λέγεται «Βρόσιμη φύση», είναι η Σωτηρία η Στράτη, η οποία πέρα από το να γράφει και να δηλώνει ότι δεν θέλω να είμαι master chef, θέλω να είμαι master eater. Είναι η τριμμένη που έχει το καλύτερο, με μια σχέση με το φαγητό, ό,τι καταλαβαίνω, έχει καταφέρει να φτιάξει και ένα μικρό βιβλίο τσέπης, που το έχετε στην τσάντα. Πώς να σκοτώσετε το σομελιέ σας, και εκείνη το βάζει προσωπικά. Όχι, είναι την ίδια και την άλλη. Α, και την άλλη σομελιέ. Η άλλη σομελιέ. Λοιπόν, αλλά γενικώ έχω οδηγίες για να μην χρειάζεσαι κάποια να ψάχνουν βοήθεια, αλλά να μπορεί μόνο να διαλέξει το κρασί σου. Αυτή η άξια λοιπόν, κυρία, Σωτηρία Στράτη, σα παρακαλώ το μικρόφωνο, ελάτε κοντά μα. Στις σπουδές, την παιδιά μου την έκανα στο κρασί και
βλέποντας την ταινία Τζούλια Τζούλια, που ήταν πάρα πολλοί κόσμος να ξεκινήσει έτσι. Κατά τα άλλα αυτά, δεν... όταν είχαμε κάνει το κάμπ στην Αθήνα, ξέρεις πόσο ο κόσμος άρχισε πλέον μετά. Και θεωρώ ότι πολύ μεγάλη επιτυχία, αν μια συγκέντρωση μπορεί να μεταφέρει το μήνυμα ότι έχεις ένα δικό σου ελεύθερο, αυτόνομο μέσο. Είναι το blog. Και αν έχεις κάτι να καταθέσει σαν άνθρωπος και έχεις την οριμότητα αυτή, γιατί δεν είμαστε όλοι έτοιμοι σε αυτό το σημείο, πρέπει να έχεις μια ορίμανση και μια ευαισθητοποίηση για να μπορέσεις να αφιερώσεις την ψυχή που χρειάζεται για να γράψεις κάτι, να γίνεις δημιουργός. Αυτό θεωρώ μεγάλη επιτυχία. Αν λοιπόν μετά από μια συνάντηση μπορέσει να βρει διέξοδο, να προβληματίζεται,